Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Real News όπου συζητάμε τα κινηματογραφικά νέα τη προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα κιόλας όλα είναι και η γιορτινή μέρα, 15 Αυγούστου, οπότε ένα χρονιά πολλά από εμένα γενικότερα σε όλου, αλλά και ειδικότερα σε όσου έχουν ονομαστική γιορτή, ξέρετε, Παναγιώτητε, Μαρίε κλπ. Πριν συνεχίσουμε όμως πολύ γρήγορα να σα πενθυμίσω: αν σα αρέσει το βίντεο, να κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση. Και επιπλέον, αν θέλετε να έχετε κι ειδοποίησει για νέα βίντεο που ανεβάζω, να πατήσετε και το καμπανάκι από κάτω. Επίση, αν θέλετε, παιδιά, να υποστηρίξετε ακόμη περισσότερο το κανάλι, ώστε να μπορέσω να συνεχί να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, αλλά φυσικά να ανεβάσουμε και την πλειότητα. Τότε μπορείτε να κάνετε μία από τι μηνιαίε συνδρομέ που έχω πατώντα το πλε κουμπάκι του Join, η συμμετοχή αναλόγω σε τη γλώσσα έχετε το YouTube. Και πάμε να δούμε τι έγινε στο χώρο του Σινεμά την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα, για αλλαγή, θα βασικά όχι δεν θα μονοπολίσει, αλλά θα έχει έτσι ένα σεβαστό κομματάκι του βίντεο EDC, παιδιά αντί για τη Marvel. Και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρο δεν θα είναι ακριβώ για καλό. Και επιπλέον να πω ότι θα κλέψω κομματάκι και θα μεταφέρω γιατί κολλάει και με τα νέα που θέλω να σα πω και όλες, όχι τίποτα άλλο. Αλλά ήταν όμω και πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να, να, αναφερθώ. είναι ένα νέο που κανονικά θα ήταν στο Real News τη προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αντί αυτού λόγω διακοπών σα είχα πει ότι δεν ανέβασα και, αντέ, και, ανέβηκε το Lucifer, το review. Και το νέο αυτό που ήταν τη προηγούμενη κανονικά εβδομάδα είναι ότι η DC παιδιά και εντάξει ουσιαστικά ο νέο CEO Zazla, αν θυμάμαι καλά λέγεται, ακύρωσε ολόκληρη ταινία και ήταν η ταινία Bad Girl. Μια ταινία, παιδιά, που ήταν σε στάδιο post-production, είχε κοστίσει κοντά, είτε γύρω στα 90 εκατομμύρια και γενικά είναι κάτι το οποίο, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, για τέτοιου είδου ταινία, ενώ ολοκληρωμένη με τόσα λεφτά, δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει τύχει φυσικά να κυρωθούν σειρέ, έχει τύχει να κυρωθούν κάποιε μικρέ ταινίε ή project, αλλά τέτοιο πράγμα νομίζω πρώτη φορά είναι πρωτοπόρα EDC. Οκ ε, okay. και αυτό έρχεται και δίνει φυσικά με αυτό που σας είχα πει ότι ο David, αν θυμάμαι καλά, Ζάσλαβ έχει ένα νέο πλάνο για, για την DC και γενικά ότι θα αλλάξουν είχε πει τα πράγματα και γενικότερα βγήκαν και είπαν τώρα πιο συγκεκριμένα ότι έχουν ένα δεκαετές πλάνο για το τι θα γίνει με τις ταινίε της DC. Wow, δεκαετίας, οκ, okay. καλά καλά δεν έχουν μπει σε μια σειρά αυτά που έχουν τώρα, έχουν βγάλει και δεκαετία. Ε, και έγινε και όλα σε ένα meeting το οποίο κυκλοφόρησε γενικότερα, μόνο όντιο όμω, δεν ήταν βίντεο. Όπου για πρώτη φορά κιόλα παραδέχτηκαν ευθέω τη Marvel. Γιατί μέχρι τώρα έγινε η DC και έλεγε εντάξει, δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί αυτή η φόρμουλα. Γενικά ήταν λίγο πράσινη ζήλια που λένε στο εξωτερικό. Ε, και εδώ πέρα όμως παραδέχτηκε και είπε ότι η φόρμουλα της Marvel λειτουργεί οπότε θέλουμε και εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο απλά φυσικά με, τα, με, τη, με τη δική μας ε, ταυτότητα και να βρούμε έναν αντίστοιχο Kevin Feige, ναι αναφέρθηκαν και στον Kevin Feige. Παιδιά τι να πω αρχικά εντάξει έχει γίνει ένας χαμός δηλαδή υπήρχε ένα μπάκλα, ένα κράξιμο προς τον Ζάσλαφ ε, που ακύρωσε αυτό και κυρίως γιατί ακύρωσε λέει μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε Λατίνα. Εντάξει, ω συνήθω αλήμονο, βρίσκουμε τρόπο τώρα να το γυρίσουμε πάλι στο diversity και σε όλα αυτά. Ε, ενώ ουσιαστικά ο λόγος που ακυρώθηκε η ταινία είναι ότι σε early screenings, δηλαδή που έδειξαν την ταινία σε κάποια άτομα γιατί πάντα έτσι γίνεται, πήγε κατά διάολου λέει η ταινία, οπότε σου λένε κοίταξε να δεις, είπε ο CEO αυτός, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ σκοπό είναι να βγαίνουν χρήματα προφανώ. Από τη στιγμή που αυτή η ταινία δεν θα έβγαζε χρήματα, οκ, ότι πετάξαμε, πετάξαμε τα 90 εκατομμύρια, δεν θα χάσουμε π.χ. αλλά τόσα που θα πάρει το marketing και συν τι μπορεί να γίνει. Οπότε τέλο την ακυρώνουμε εντελώ. Επιπλέον, ακούγεται ότι μάλλον θα ακυρώσει και την ταινία Supergirl. Αυτό τουλάχιστον εντάξει δεν είναι σε post production, αλλά. Παιδιά, ο Ζάσλαβ means business, από ό,τι φαίνεται. Το μόνο θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να συνεχίσει να το κρατάει αυτό το στυλάκι και αυτές τις αποφάσεις, διότι υπάρχει θέμα και στην ίδια του την εταιρεία, διότι έχουν επιχεί για το Bad Girl, έχουν δουλέψει πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, και η δουλειά τους πήγε κατευθείαν στα σκουπίδια και υπάρχει ένα μπάκλα σε αυτό το θέμα. Ε, εγώ είμαι μαζί του γενικά από τη στιγμή που έχει κάποια project τα οποία είναι σκατά. Ναι, μην τα βγάλει. Άστο, γιατί ήδη δεν είναι ότι έχει χτίσει κάτι φοβερό από πίσω, α πούμε. Οπότε και να βγάλει δύο-τρία project που δεν θα είναι πετυχημένα, δεν χάλασε ο κόσμο. Απλά το θέμα είναι δεν ξέρω κατά πόσο θα το κρατήσει και επίση. Καλό είναι να ξέρουν από πριν να, αν θα είναι πετυχημένη η συνταγή σε αυτό που πάνε να κάνουν για αυτό ακριβώς το λόγο. Να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εν τέλει χωρίς λόγο. Σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε παιδιά, συνεχίζουν οι περιπέτειες ε, του Ezra Miller ε, που υποδείται τον Flash όπως ξέρετε στην DC και αναμένεται και η ταινία The Flash που θα είναι το Flashpoint και γενικά θα γίνει ένας χαμός. Όλοι θεωρούμε ότι εκεί θα κρυθεί το πώς θα κινηθεί μετά η DC και το μέλλον της γιατί θα είναι κάτι σαν time travel γενικά θα σβήσουν και θα φτιάξουν πράγματα σίγουρα σε αυτήν την ταινία. Ε, το θέμα είναι όμως ότι το παλικάρι πέραν από τα προβλήματα που είχε τέλος πάντων με την αστυνομία και καταγγελίες και τι είχε γίνει συνεχίζει και τώρα κατηγορείται παιδιά για ληστεία. Ότι εισέβαλε σε σπίτι και έκλεψε λέει και κάτι μπου, μπουκάλια αλκοόλ και τέτοια. Ε, συν κάτι άλλο το οποίο δεν θέλω να το αναφέρω γιατί είναι πολύ βαρύ και περιμένω να δω τι θα γίνει το οποίο αν ισχύει τελικά αυτό που ακούγεται αυτή η φήμη δεν το συζητάμε την ίδια μέρα θα βγει η DC και θα πει ακυρώνεται η ταινία The Flash. Ε, και τι να πω, δεν ξέρω τι τρέχει με το παλικάρι, αλλά είναι κρίμα γιατί πάλι έρχεται και δεν είναι αυτό που σας λέω τη δουλειά ανθρώπων, ότι διακινδυνεύει τη δουλειά που έχουν ρίξει όλοι για το The Flash. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για έναν ο οποίο τώρα έχει αρχίσει και δεν ξέρω πώ την έχει δει, τι του έχει βαρέσει, τι προβλήματα έχει, και κινδυνεύουν τίποτα να πάει δουλειά του στα σκουπίδια. Για ένα, για ένα παλικάράκι το οποίο έχει βγει έξω τώρα και θέλει με το ζόρι, μάλλον να μπει φυλακή, ή να δει πόσο θα μπορεί να κάνει α πούμε, τι να απομαλακίε χωρί να τον ακουμπάει κανεί επειδή είναι διάσημο και πλούσιο. Δεν ξέρω. Πάντω, πραγματικά πολύ κρίμα. Ελπίζω να μην καταλήξουν να ακυρώσουν εντελώ ε, την ταινία. Είναι βέβαια μία από τι επιλογέ του. Δεν έχουν βγει βέβαια να πούνε κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να κόψουν όσο γίνεται τον Έσδρα που και πάλι υποδίεται πολλές βερσίων του Flash, δηλαδή είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Οπότε το μόνο που κάνουν είναι προς το παρόν απλά μεταφέρουν ταινία πιο αργά. Δεν ξέρω τι να πω, τι να πω παιδιά. Το, ε, μια εναλλακτική που θα μπορούσαν να κάνουν απλά να, να, βγουν στην αρχή, να βγάλουν ένα μήνυμα στην ταινία και να πούνε ξέρετε κάτι παιδιά πραγματικά λυπούμεθα δεν αντιπροσωπεύει την εταιρεία μας η ε, του Έσδρα Μίλλερ. Απλά επειδή έχουν ρίξει εκατοντάδες χιλιάδες ώρες δουλειά πόσε εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι. Θέλουμε να βγάλουμε αυτήν την ταινία. Θα είναι και η τελευταία φορά που τον βλέπετε τον Έζρα. Απλά αυτό ευχαριστούμε. Απολαύστε την ταινία. Τέλο πάντων, μένει να δούμε. Φεύγοντα από τα άσχημα νέα, εντάξει, είχαμε και κάτι υποσχόμενα, α πούμε, νέα. Βγήκε ο Έντρη Έλμπα και είπε ότι ετοιμάζει κάτι μεγάλο με την DC. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να είναι και καλά. Θεωρώ ότι σίγουρα θα έχει να κάνει με τον χαρακτήρα που υποδιόταν στο, στο, Suicide Squad. να μεταξύ συνέχεια μπερδεύω τα ονόματά του. Θέλω να πω Deadshot, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι ήταν ο Deadshot. Ε, μπορείτε να μου πείτε γνώμε από κάτω. Και επιπλέον βγήκε και ο James Gunn και είπε ότι έχει πολλαπλά project που ετοιμάζει με την DC. Καλά, το ένα το ξέρουμε εντάξει είναι το Peacemaker που έχει. Προφανώ και okay, απλά να πάει σε δεύτερη σεζόν. Άντε να βγάλει και sequel στο Suicide Squad. Τώρα άλλο project. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Καλά, σκηνοθέτηση είναι οπουδήποτε θα μπορούσα να βάλω, αλλά το θέμα είναι ότι κάνει τέτοιο τύπου ταινίε. Δηλαδή, κάνει ένα στον Γκάλεξ, εσύ σου έτσι οπότε δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, αλλά μπορείτε να μου πείτε από κάτω στα σχόλια. Φεύγοντα από την πολυτάραχη ζωή τη DC, πάμε σε δύο έτσι σύντομα νέα τη Marvel. Το ένα είναι ότι βγήκε ο Mohammed Diab, ο οποίο είχε σκηνοθετήσει 4 από τα 6 επεισόδια του Moon Knight και είπε ότι δυστυχώ δεν υπάρχουν καν έτσι συζητήσει για δεύτερη σεζόν του Moon Knight. Οκ, ε, okay, αυτό από τη μία μου κάνει εντύπωση, γιατί πραγματικά η σειρά σε αφήνει ότι δεν γίνεται να μην υπάρξει δεύτερη σεζόν. Από την άλλη, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα βγαίνουν δε και καλά καπάκια. Έχουν τόσα πολλά project, δηλαδή, που έχουν όλους τους ε, ήλωτες, τους παύλα εργαζόμενους τώρα εκεί πέρα και τους μαστιγών για να βγάσουν τα project, που ενδεχομένως δεν χώραγε και η δεύτερη σεζόν Moon Knight. Σου λέει, έτσι και αλλιώς τον βγάλαμε το Moon έγινε γνωριμία με το κοινό, άστο και βλέπουμε. Και το δεύτερο νέο είναι ότι βγήκε ο Άρων Τέιλορ Τζόνσον ο οποίο θα υποδηθεί τον Craven στην ομόφωνη ε, ταινία τη Marvel, τον Craven τον κυνηγό, ε, Marvel όμω, όχι Marvel, τη Sony γιατί έχουμε και αυτά ε, είναι στο Villeneuve τη ε, ε, Sony για τον ε, Spider-Man και είπε ότι η ταινία λέει αυτή θα είναι πολύ διαφορετική από τι ταινίε τη Marvel γενικά. Τα βάλε όλα μέσα, και ο λόγο που θα είναι διαφορετική είναι γιατί λέει θα γυριστεί πραγματικά σε πραγματικές τοποθεσίες και όχι σε στούντιο. Ε, γιατί είναι τέτοια λέει η φύση της ταινίας που δεν σηκώνει στούντιο. Οπότε εν ολίγες, όχι green screen και όχι πολλά ε, CGI υποθέτω. Φίλε Άρον, το πρόβλημα τουλάχιστον σίγουρα με την Sony, γιατί το έχει και σε ρί, δεν είναι τώρα το αν θα γυρίσει σε στούντιο ή αν θα γυρίσει έξω στη ζούγκλα. Είναι το, το σενάριο πάνω απ' όλα, έτσι. Εντάξει, anyway, ok, Α ας, ας, σας δώσουμε ένα point. Μια που είμαστε στην Marvel, επειδή πλέον είναι και συνώνυμα τα δύο ονόματα, να πούμε ότι το Disney Plus, παιδιά, ξεπέρασε με 221, ε, αν καλά, εκατομμύρια subscribers το Netflix. Ε, δεν είναι βέβαια μεγάλη διαφορά, γιατί αν θυμάμαι πάλι καλά, το Netflix απλά έχει 220,7, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ε, anyway, όπως και να έχει, πολύ χαίρομαι, παιδιά. Πολύ χαίρομαι γιατί πρέπει να αρχίσει να μπαίνει λίγο στη θέση του το Netflix. Έχει χάσει εντελώ την μπάλα. Ε, και πρέπει λίγο και για να ξαναβρει την μπάλα χρειάζεται ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός, παιδιά, συνήθω δημιουργεί υγιή ε, project και τέλος πάντων είναι καλύτερο για όλους μας και, για τον, και κυρίως για τον ε, καταναλωτή στην προκειμένη τον ε, θεατή. Ε, το μονοπόλιο είναι πάντα κακό γιατί κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Λοιπόν, οπότε πολύ χαίρομαι για το Disney+. Keep going! Δεν θυμάμαι σας είχα αναφέρει, αλλά ετοιμάζεται να βγει σειρά για τον μίνι σειρά συγκεκριμένα που θα λέγεται Mike και θα είναι για, τον, για, τη ζωή του Mike Tyson στο Hulu, άρα θα βγει και στο Disney Plus και θα ξεκινήσει συγκεκριμένα κιόλας σε 25-8, δηλαδή την άλλη πέμπτη, αν δεν απατώμε. Το θέμα όμως είναι ότι βγήκε ο Mike Tyson ο ίδιος και είπε ότι μου έκλαψαν λέει ουσιαστικά την ιστορία μου και δεν με πλήρωσαν. Παιδιά, τσαντίζεται λάθος άνθρωπο. Σε άλλο έτσι υπερκουλό αλλά απ' την άλλη έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, παιδιά, πραγματικά δεν θα έπρεπε να μας κάνει απολύτως τίποτα εντύπωση, θα γίνει live action ταινία το Pac-Man. Ναι, το παιχνίδι Pac-Man, ναι, που όλοι ξέρουμε, μακ, 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 που τρώει θα γίνει live action ταινία. τα σχόλια δικά σας. Μετά έχουμε έτσι κάποιε ανακοινώσει για πρεμιέρε ταινιών, αν και μακρινέ. Το ένα, το πιο κοντινό κιόλα, αν και είναι το πιο γενικό, είναι ότι το Paranormal Activity The site, Site, το οποίο κιόλα είναι η 8η ταινία στο franchise. Παιδιά, παιδιά, δεν είχα ιδέα ότι είχε φτάσει μέχρι εκεί. Πρέπει να το έχω αφήσει κάπου στο τρίτο, κάτι τέτοιο. Ε, και λέει ότι το συγκεκριμένο τέλο πάντων installment θα βγει μέσα στο 2023. Μετά είπανε ε, για τον Sonic 3, Δυστυχώ παιδιά όσοι είστε φαν του ταινιών του Sonic θα πρέπει να περιμένετε αρκετά διότι το Sonic 3 ε, θα βγει λέει 20 Δεκεμβρίου του 2024 ε, και όλα να σας πω επειδή δεν το είχα κάνει review εδώ, ε, δεν θυμάμαι κανέναν έχω κάνει το ένα αλλά τέλος πάντων και το δεύτερο επειδή κάπως το είχαμε συζητήσει ε, έκατσα να το δω και δεν, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε, το βρήκα ψηλοπαιδικό, δηλαδή πιο πολύ μου άρεσε το πρώτο Anyway, το προσπερνάμε. Και τέλο το Kung πάντα 4, παιδιά, το οποίο επίση θα αργήσει να βγει. Θα βγει 8 Μαρτίου του 2024. Βέβαια, όμω, αυτό τι συμβαίνει. Ωστόσο, έχουν βγάλει ήδη για όσου δεν το πήρατε χαμπάρι σειρά στο Netflix. κούμφου πάντα The Dragon Knight λέγεται. Οπότε, μέχρι τότε έχετε τουλάχιστον αυτό. Ο Τσάντ Στοκχέλσκι, αν λέω σωστά το όνομά του, πρώην Στάντμαν και νυν σκηνοθέτη όλων των ταινιών John Wick, έχει ανακοινωθεί όλα για όσου δεν το ξέρατε ότι θα σκηνοθετήσει, παιδιά, το live action adaptation του βιντεοπαιχνιδιού Ghost of Tsushima. Του καταπληκτικού αυτού βιντεοπαιχνιδιού, το οποίο το έχω ε, λιώσει και έχω σκοπό να το ξαναπέξω κιόλα ε, κάποια στιγμή. Και απλά επειδή υπήρχε ανησυχία από τον κόσμο, πώ θα είναι, θα είναι πιστό, θα είναι στα Ιαπωνικά, επίση. Ε, και βγήκε και είπε, Παι, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Το story θα είναι το ίδιο, δηλαδή οι Μογγόλοι που εισβάλλουν στο νησί. Τσουσίμα και μετά θα έχει οι Ιάπωνες τοπιούς που μιλάνε Ιαπωνικά. Οκ, okay, ωραίος, λιτός, του the point, με κάλυψε πλήρως. Μετά βλέπουμε συνεχίζεται έτσι ένα bromance που έχει χτιστεί μεταξύ Tom Cruise και Christopher McQuarrie του σκηνοθέτη με τον οποίο ο σκηνοθέτης και ηθοποιός είχαν συνεργαστεί στα Jack Reacher, Fallout και Rogue Nation Mission Impossible. Επίσης είναι και στα δύο επόμενα Mission Impossible, οπότε έχουμε ήδη πέντε ταινίες ας πούμε. Διευκρινίζω σκηνοθέτη και ηθοποιός και το διευκρινίζω αυτό διότι ο McQuarrie έχει, έχει κάνει κιόλας και σενάρια γενικά σε ταινίε, όπου έπαιζε και σε κάποια ο Tom Cruise όπως το Edge of Tomorrow, απλά δεν ήταν σκηνοθέτη. Λοιπόν, και βγήκαν και είπαν ότι θα θέλουν να συνεργαστούν, έχουν ιδέες για ένα musical και επιπλέον μια σπίνο ταινία του Tropic Thunder για τον χαρακτήρα που υποδίθηκε ότι εκεί ο Tom Cruise τον Les Grossman. Αυτόν εκεί τον γκαραφλό με του φαβορείτε, τον οποίο παιδιά μου πήρε λίγο χρόνο να αναγνωρίσω ότι είναι ο Tom Cruise, με τον οποίο είχα κατορριφθεί στα χέρια και γενικότερα το Tropic Thunder ήταν πολύ καλό, ειδικά τα τρέλια στην αρχή με το Καμίνι 1, 2, 3, 4 και Καμίνι απόψυξη. Ε, Εντάξει, okay, τώρα για το musical, επειδή τον έχουμε δει τον Tom Cruise σε musical, το Rock of Ages, αν θυμάμαι καλά λεγόταν, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω αγοράσει σε Blu-ray. Εντάξει, δεν είχε και την καλύτερη φωνή, αλλά... Anyway, εντάξει, πάντως, παιδιά, get a room, you two. Μια που μιλάμε για συνεργασίες, ανακοινώθηκε ότι θα παίξει και η Emily Blood μαζί με τον Ryan Gosling στη ταινία του David Lates, ο οποίο είναι ο σκηνοθέτης που έκανε τώρα πρόσφατα που βγήκε στο σινεμά με τον Brad Pitt το «Bullet Train» ε, και θα γίνει αυτή η συνεργασία για ένα action drama ουσιαστικά το οποίο λέγεται «The Fall Guy» και είναι ουσιαστικά adaptation της ομώνυμης σειράς του «1980». Βγήκε ο Stephen King και είπε πάρα πάρα πολύ καλά λόγια για ένα adaptation μιας μικρής ιστορίας του που ετοιμάζεται η οποία λέγεται Mr. Harrington's Phone και είπε ότι δεν είναι τίποτα λιγότερο από ευφιέστατο. Οκ, ε, okay, εντάξει την ιστορία αυτή για να μην κλειδίσεις δεν την γνώριζα καν οπότε ούτε ήξερα περί αλλά τι να πω, αν βγαίνει ο ίδιο ο δημιουργό και λέει ότι τίποτα λιγότερο από αποφυ... ευφιέστατο, ενδεχομένω να έχουμε να δούμε επι... επιτέλους, επιτέλου, γιατί δεν είναι και, πα... και, πάντα πετυχημένα, ένα από τα καλά adaptation των ιστοριών του Stephen King. Μετά έχει γίνει τώρα τελευταία ένα χαμούλης με τον Steve Martin. Το Steve Martin είναι γνωστό παλιό κωμικό, ενδεχομένω οι περισσότεροι τον ξέρουν από το Cheaper by the Dozen και Father of the Bride και ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ γενικά για τη ζωή του από το στούντιο Α24 κιόλας το οποίο όμως θα είναι στο Apple TV Plus και είπε κιόλα ότι λογικά μόλι κλείσει, γιατί αυτή την περίοδο παίζει σε μια πολύ πετυχημένη σειρά το Murders in the Building. Όχι, δεν το έχω δει ακόμα, περιμένω να ολοκληρωθεί. Είπε ότι λογικά μόλι ολοκληρωθεί και αυτή η σειρά, ότι θα αποσυρθεί. Οπότε έρχονται όλα έτσι και να α πούμε. Ε, τώρα από ό,τι διάβασα, δεν το είπε και ντε και καλά ότι τέλο φεύγω, αλλά γενικά το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Και θα κλείσουμε έτσι με στενάχωρα νέα αντιστοιχώ και αυτή την εβδομάδα. Αρχικά να πούμε ότι ο Lars von Trier, ο πασίγνωστο σκηνοθέτη των ε, Dogville, Europa, Νταμάζοντα τα κύματα, Nymphomaniac, το τελευταίο του ήταν ε, The House ε, Jack Build, ε, δυστυχώ διαγνώστηκε με την όσο του Parkinson, με αυτήν τη δυστυχώ πολύ άσχημη ασθένεια. Ε, εντάξει, τι να πω, our, our thoughts and prayers που λένε και οι ξένοι. Μετά δυστυχώ πέθανε η Ολίβια Νιούτον Τζον σε ηλικία 73 ετών από καρκίνο. Εντάξει, κάτι το οποίο ήταν γενικότερα γνωστό, ότι έπασχε από καρκίνο. Είναι για όσου δεν ξέρετε, παιδιά, είναι κατά κύριο λόγο τραγουδίστρια γυναίκα, αλλά είχε, γίνει, είχε κάνει τρελό μπαμ όταν είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τζον Τραβόλτα στο πασίγνωστο και κλασικό musical Gris. Και τέλο, η Αν Χεκ σκοτώθηκε σε ηλικία 53 ετών. και όσο τη γνωρίζετε, η Αν Χεκ, έτσι γνωστέ τη ταινίε, είναι ξέρω ότι έκανε πέρυσι το καλοκαίρι, 6 μέρε 7 νύχτε, Ντόνι Μπράσκο, τέτοια πράγματα. Έχει παίξει και σε σειρέ, γενικά είναι πολύ γνωστή. Και επίση έχει αποκτήσει και λίγο μια φήμη επειδή ήταν μαζί με την Άννα Τιτζένερε, τη γνωστή παρουσιάστρια. Ανά ε, τέλος πάντων, Τιτζένερε είναι σίγουρα το επώνυμο. Ε, βέβαια, όμως, να πούμε παιδιά ότι το ατύχημα ήταν γιατί πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα κά κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών και καρφώθηκε μέσα σε ένα σπίτι. Ο, ε, οπότε, και τέλος πάντων, ε, την είχανε... Ήταν σε κόμμα και ήταν σε μηχανική υποστήριξη για μία εβδομάδα που τελικά αποφάσισαν να τραβήξουν την πρίζα που λένε γιατί ήταν και δωρήτρια οργάνων να σημειωθεί και αυτό. Απλά παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις και εντάξει μπορείτε να με κατακρίνετε δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτή είναι η ιδεολογία μου σε τέτοιες φάσεις. Εγώ αυτό που θα πω είναι ευτυχώς που δεν πήρε κάποιον στο λαιμό της. Αυτά ήταν λοιπόν τα κινηματογραφικά νέα τη προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο το βίντεο και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στου συνδρομητέ του καναλιού. Τώρα φυσικά θέλω να αποκούσω από εσά το οποιοδήποτε σχόλιο πάνω σε αυτά που είπα ή αν τυχόν μου ξέφυγε κανένα νέο που θέλατε να σχολιάσω. Και θα σα δω στο επόμενο Real News.